Θα μείνουμε στο θέμα. Η συζήτηση έχει εξελιχθεί αρκετά στο πολιτικό προσκήνιο. Θα περάσουμε να δούμε την πραγματική διάσταση του ζητήματος, μιας και μιλούμε για ένα νομοσχέδιο, για μια ρύθμιση. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Κοντιάδη, γνωστό συνταγματολόγο. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία στο δελτίο μας, κύριε Κοντιάδη. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χρυσόδουλε. Έχουμε ακούσει διάφορα για το νομοσχέδιο αυτό, από πρόταση του Αρχιεπισκόπου για δημοψήφισμα, τις θέσεις των παρατάξεων, τα εσωτερικά προβλήματα των κομμάτων στην προώθηση αυτού του νομοσχεδίου. Πάμε να δούμε την πραγματική του διάσταση. Θα ήθελα από εσάς να μας ενημερώσετε τι ισχύει, ποιο κενό επιδιώκει να καλύψει αυτήν η εξέλιξη και ποια είναι η αντίστοιχη ευρωπαϊκή πρακτική, αν κινούμαστε στα χνάρια της ευρωπαϊκής μας οικογένειας ή αν διαφοροποιούμαστε με αυτό το νομοσχέδιο. Κοιτάξτε, καταρχάς, οι αντιδράσεις που υπάρχουν και στην ελληνική κοινωνία και από μέρος του πολιτικού συστήματος και από μέρος της Εκκλησίας είναι πολύ πιο ήπιες, θα έλεγα, σε σύγκριση με αντίστοιχες αντιδράσεις που υπήρχαν παλιότερα σε περιπτώσεις όπως η αναγραφή του θρησκεύματος ταυτότητας και άλλα. Νομίζω δηλαδή ότι η ελληνική κοινωνία οριμάζει, αντιλαμβάνεται ότι πρέπει κάποια δικαιώματα να ισχύουν για όλους και πρέπει σιγά σιγά να προσαρμοστούμε και σε μια ευρωπαϊκή, όπως είπατε, πραγματικότητα. Η ιστορία της αναγνώρισης της σχέσης μεταξύ των ομόφυλων ζευγαριών ξεκινάει με το Σύμφωνο Συμβίωσης. Το Σύμφωνο Συμβίωσης ενσωματώθηκε νομοθετικά στην χώρα μας μετά από μια καταδικαστική απόφαση κατά της Ελλάδας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την οποία συμμορφώθηκε η χώρα μας. Τώρα κάνει το επόμενο βήμα, που είναι η διεύρυνση αυτών των δικαιωμάτων, η εξίσωση, αν θέλετε, των ομόφυλων και ετερόφυλων στο θέμα του γάμου. Και ταυτόχρονα έχουμε και το θέμα της γονεϊκότητας, της τεκνοθεσίας, όπως λέει ο νομοθέτης, η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα βήμα υπέρ των παιδιών. Δηλαδή, αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει πρωτίστως εδώ είναι το συμφέρον του παιδιού. Φεύγουμε από την ισότητα που αφορά το γάμο και πάμε πια στο τι συνεπάγεται για το παιδί μια ζωή και μια ανατροφή μέσα σε μια τέτοια οικογένεια. Λοιπόν, εδώ έχουμε, για να μπούμε και στο πραγματικό ακόμα πιο βαθιά, μια σειρά από μελέτες, ψυχολόγων, ειδικών, που λένε ότι δεν μεγαλώνουν με χειρότερο τρόπο τα παιδιά σε μια οικογένεια ομόφυλων ζευγαριών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε και στη χώρα μας. Εκεί πέρα η συζήτηση για το δημοψήφισμα, νομίζω ότι δεν έχει βάθος. Δεν έχει βάθος αφενός γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμά μας χρειάζεται το 3 πέμπτα του όλου αριθμού των βουλευτών για να εγκριθεί ένα δημοψήφισμα πάνω σε ήδη ψηφισμένο νομοσχέδιο που αφορά ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. Μια τέτοια πλειοψηφία δεν υπάρχει. Μια τέτοια διάθεση από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπάρχει. Και καλώς δεν υπάρχει, διότι σε θέματα δικαιωμάτων, ισότητας και ευρύτερα, θα έλεγα, ζητημάτων τα οποία θα μπορούσε υπό μια άλλη οπτική να διχάσει την κοινωνία εις βάρος κάποιας ομάδας συμπολιτών μας, δημοψηφίσματα δεν είναι σκόπιμο να διενεργούνται. Είναι και ο προβληματισμός που έχει ακουστεί για το αν θα μπορούσε να γίνει δημοψήφισμα επί παντός θέματος ή επί οποιοδήποτε θέματος όπως αυτό που αφορά ανθρώπινα δικαιώματα και πόσο εκτεθειμένη πιθανώς θα είναι η χώρα μας εφόσον το προχωρούσε κάτι τέτοιο, ακόμα και αν είτε πετούσε τον μπαλάκι στη γνώμη των πολιτών η κυβέρνηση, είτε ήθελε πραγματικά να ακούσει την άποψη των πολιτών. Η εμπειρία της χώρας, τουλάχιστον από το 1975 που ισχύει το Σύνταγμά μας μέχρι σήμερα, είναι ένα δημοψήφισμα για εθνικό ζήτημα το 2015. Θα έλεγα ότι αυτή η εμπειρία δεν έχει μια θετική έκβαση, αν θέλετε. Δεν αποτελεί κάτι θετικό ως πρώτη προσπάθεια για ένα δημοψήφισμα. Εδώ θα είχαμε μια άλλη μορφή δημοψηφίσματος. Για πρώτη φορά θα είχαμε, αν γινόταν δεκτή η πρόταση της Εκκλησίας, ένα δημοψήφισμα για κοινωνικό ζήτημα. Άρα, όπως είπα, για ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα επί ήδη ψηφισμένου νομοσχεδίου. Εδώ τα πράγματα είναι επίσης, θα έλεγα, δύσβατα. Δεν έχουμε μια κουλτούρα δημοψηφισματική που θα επέτρεπε να γίνει ένας νυφάλιος διάλογος. Θα είχαμε, ειδικά όταν πρόκειται μάλιστα για ένα ζήτημα δικαιωμάτων, ένα διχασμό που δεν θα βοηθούσε να αφομοιωθεί αυτό το βήμα, το προοδευτικό, κατά τη γνώμη μου, βήμα που γίνεται στην ελληνική κοινωνία, με ομαλό τρόπο. Νομίζω ότι
η επικράτηση των πιο προοδευτικών εξυγχρονιστικών φωνών απέναντι στις πιο συντηρητικές φωνές θα είναι ένα βήμα για την αναγνώριση από την κοινωνία ότι υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα. Θα υπάρξει, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να υπάρξει επόμενο βήμα ή καλύπτονται πλήρως οι άνθρωποι αυτοί με το νομοσχέδιο, με τον τρόπο που παρουσιάζεται? Υπάρχει σε εκκρεμότητα, όπως φαίνεται, το ζήτημα της παρένθετης μητρότητας. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, ένα σοβαρό ζήτημα αυτό, και θα έλεγα και πρόβλημα, γιατί αφενός, επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ήδη το θεσμικό πλαίσιο για την παρένθετη μητρότητα σε ό,τι αφορά τα ετερόφιλα ζευγάρια. Έτσι, υπάρχει εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια, δεν ακούστηκαν φωνές για εκμετάλλευση γυναικών και άλλα όπως ακούγονται τώρα με αφορμή την συζήτηση για την επέκταση αυτής της δυνατότητας και στα ομόφυλα ζευγάρια. Νομίζω ότι ό,τι ισχύει για τα ετερόφυλα θα έπρεπε να ισχύει και εδώ για τα ομόφυλα με το σκεπτικό που είπαμε νωρίτερα. Δεν είναι μια διαφορετική λειτουργία της οικογένειας. Έχουν αποδείξει οι μελέτες ότι δεν θα ήταν κακό για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Όμως εδώ υπάρχει κάτι πιο σημαντικό, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Ότι συχνά πλέον υπάρχουν ζευγάρια, ομόφυλα ζευγάρια, τα οποία πηγαίνουν στο εξωτερικό, αρκετά από αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Καλιφόρνια είναι, αν θέλετε, ο τόπος στον οποίο γίνονται τις περισσότερες φορές με συγκεκριμένα ανταλλάγματα αυτές οι διαδικασίες της παρένθετης μητρότητας. Εγώ θα προτιμούσα να μην χρειάζεται να φεύγουν στο εξωτερικό με όρους οι οποίοι ενδεχομένως εκφεύγουν και από τη δική μας αντίληψη για το πώς πρέπει να γίνονται αυτές οι διαδικασίες και να μπορούν να το κάνουν στη χώρα μας. Είναι ένας στουρθογαμιλισμός να λέμε ότι το απαγορεύουμε εδώ, αλλά μπορεί να γίνει σε κάποια άλλη χώρα του κόσμου. Μάλιστα. Κύριε Κοντιάδη, κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε μία ακόμα ερώτηση για άλλο θέμα. Επειδή έχει ξεκινήσει μία παράλληλη κουβέντα στην πολιτική σφαίρα για το θέμα της λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει τρόπος προώθησης της λειτουργίας τους χωρίς να ξεπερνώντας κανείς το εμπόδιο. Δεν είναι σωστός όρος να χρησιμοποιήσει τη λέξη εμπόριο για το Σύνταγμά μας, αλλά με βάση το ότι στο Σύνταγμα υπάρχει σαφής αναφορά, πώς θα μπορούσε να γίνει, ποια είναι η γνώμη σας, ποια είναι η σκέψη σας? Κύριε Στόδουλε, το θέμα είναι σοβαρό. Το θέμα έχει νομικές διαστάσεις πολλές. Θα έλεγα ότι η επιστημονική κοινότητα, οι συνταγματολόγοι και οι ειδικοί σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου διχάζονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μία άποψη η οποία λέει ότι το Σύνταγμά μας απαγορεύει ρητά, αυτό είναι αδιαφεσβήτητο, την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και τη λειτουργία, όπως λέει το Σύνταγμά μας, το 16 ιδιωτικών πανεπιστημίων, εκτός αν είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οπότε δεν είναι ιδιωτικά. Υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι μπορεί να ξεπεραστεί αυτή η ρητή απαγόρευση με μια επίκληση του ευρωπαϊκού δικαίου. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο δίνει βέβαια κάποιες κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, αλλά δεν μπορεί να χορηγεί τίτλους ακαδημαϊκά ισότιμους με αυτούς που δίνουν τα δημόσια πανεπιστήμια, όσο δεν έχουμε ακόμα αναθεωρήσει το Σύνταγμά μας. Η σωστή οδός θα ήταν η αναθεώρηση του Συντάγματος. Θα μπορούσε να περιμένει λίγο ακόμα η κυβέρνηση, εφόσον διαμορφώνεται μια ευρύτερη συνένεση για τον τρόπο, και να γίνει χωρίς να υπάρχουν αυτές οι διαφωνίες και οι δικαστικές, όπως αντιλαμβάνεστε, περιπέτειες που θα ακολουθήσουν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας και για τις πληροφορίες. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ξόδη.